Γεια σας, είμαι ο Γιάννης για τους φίλους John John και σας καλωσορίζω σε μια ακόμα Playmobil 5 και σε ένα νέο unboxing βίντεο από το μαγικό κόσμο των Playmobil. Αν είστε καινούργοι στην παρέα μας και αγαπάτε τα Playmobil όσο και εγώ, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι με το κουμπί που θα βρείτε κάτω δεξιά και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το καινούριο Advent Calendar, δηλαδή το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο που κυκλοφόρησε από την Playmobil το 2023 στη σειρά Novelmore. Το set έχει κωδικό 71346 και τίτλο Μάχη στο Παγωμένο Βασίλειο. Και όπως βλέπουμε, στο μπροστά μέρος της συσκευασίας, το set αποτελείται από 127 κομμάτια. Και έχουμε τους δύο πρίγκιπες, από τη μεριά του Μπέρναμ τον πρίγκιπα Μπρόντι και από τη μεριά του Novelmore τον πρίγκιπα Άρουιν, οι οποίοι φοράνε τις χειμερινές τους πανοπλίες. Ο Άρουιν έχει και μια βαλίστρα η οποία πετάει κανονικές οβίδες και οβίδες πάγου και έναν τον άνθρωπο ο οποίος φοράει μια πανοπλία. Ενώ ο Μπρόντι έχει έναν καταπέλτη ο οποίος πετάει μπάλες λάβας. Ενώ στο πίσω μέρος βλέπουμε τον Lord Byron ο οποίος κατεβαίνει την πλαγιά πάνω σε ένα έλκυθρο και κρατάει στο χέρι του τη Συμφωνία Ειρήνης των Δύο Βασιλείων. Ενώ στο πίσω μέρος βλέπουμε αναλυτικά όλο το περιεχόμενο και μας λέει ότι το χάρτινο σκηνικό το οποίο συμπληρώνει τη σκηνή όλη της μάχης στο Παγωμένο Βασίλειο έχει μήκος 43 εκατοστά. Ελάτε τώρα από κοντά να ανοίξουμε τη συσκευασία και να κάνουμε τη συναρμολόγηση. Και πάμε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε και τη συσκευασία. Θα πρέπει να κόψουμε τις 4 ταινίες που έχει, 2 από τη μία μεριά και 2 από την άλλη, με ένα μικρό μαχαιράκι. Οι ταινίες ασφαλείας σημαίνει ότι δεν έχει ανοιχτεί πριν το Advent Calendar η συσκευασία, οπότε ανοίγουμε τη συσκευασία. Εδώ έχουμε το Advent Calendar και κολλημένο από πίσω είναι το σακουλάκι με το χάρτινο σκηνικό και έχει βέβαια και τις οδηγίες συναρμολόγησης. Το πίσω μέρος μας έχει τα δύο μεγάλα κάστρα και κάποια σετ από την καινούργια σειρά του Novelmore με τους υποτικούς αγώνες. Αυτό λοιπόν είναι το Advent Calendar. Όπως έχουμε δει πολλές φορές και στα υπόλοιπα Advent Calendar που έχουμε ανοίξει, δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που μπορείτε να το ανοίξετε. Μπορείτε να το ανοίξετε από το 1 προς το 24 ή από το 24 προς το 1, όπως θέλετε εσείς, αναλόγως αν θέλετε να κάνετε αντίστροφη μέτρηση ή να τα ανοίξετε κανονικά. Τα αφήνουμε αυτά και λίγο στην άκρη, να δούμε και τη συσκευασία την εξωτερική. Όπως είπαμε, έχουμε τον Μπρόντι και τον Άρουιν που φοράνε τις χειμερινές τους πανοπλίες. Εδώ ο Άρουιν έχει τη βαλίστρα που πετάει τις κανονικές οβίδες και τις οβίδες πάγου και φυσικά το χιονάνθρωπο με την πανοπλία. Ενώ από τη μεριά του Μπέρναμ έχουμε τον Μπρόντι, ο οποίος φοράει και αυτό στην πανοπλία του, έχει ένα καταπέλτη ο οποίος πετάει οβίδες λάβας και οι δύο έχουν δύο κουτάκια δώρου, ο ένας με νομίσματα και ο άλλος με κρυστάλλους. Και εδώ έχουμε και τον Lord Byron, ο οποίος κατεβαίνει την πλαγιά πάνω στο έλκυθρό του και κρατάει και το σύμφωνο ειρήνης των δύο βασιλείων. Στο πίσω μέρος λοιπόν έχουμε όλο το περιεχόμενο. Όπως είπαμε, έχουμε τις φιγούρες οι οποίες είναι στα 7,5 εκατοστά. Το Advent Calendar μας λέει ότι είναι 40x30 και το χαρτόνι το οποίο συμπληρώνει την σκηνή της μάχης στο Παγωμένο Βασίλειο έχει μήκος 43 εκατοστά. Δεν έχει κάτι άλλο η συσκευασία και στο πάνω μέρος απλά μας δείχνει ότι το σκηνικό συμπληρώνεται αφού ανοίξουμε και τις 24 μέρες τα κουτάκια. Εδώ βλέπετε ξεκάθαρα, είναι ένα από τα πιο ωραία κομμάτια της Συμφωνίας των Δύο Βασιλείων, του Μπέρναμ και του Novelmore. Αφήνουμε λοιπόν το κομμάτι αυτό στην άκρη, δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Και πάμε να φέρουμε το κομμάτι αυτό εδώ με το Advent Calendar στη μία άκρη και εδώ να ανοίξουμε το πρώτο σακουλάκι που έχει μέσα το χαρτόνι και τις οδηγίες συναρμολόγησης. Εδώ έχουμε τις οδηγίες συναρμολόγησης φυσικά και το χαρτόνι του σκηνικού. Εδώ λοιπόν αυτό είναι το χαρτόνι του σκηνικού. Και φαντάζομαι ότι στις οδηγίες θα μας λέει πώς θα το φτιάξουμε. Εδώ έχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνή η αρχή των οδηγιών, γιατί λέει ότι είναι Χριστούγεννα στο Novelmore.
έχουμε τον Άρουιν, τον Μπάιρον και τον Μπρόντι. Και φυσικά εδώ ξεκινάει τη συναρμολόγηση με το στήσιμο του σκηνικού. Πάμε λοιπόν να στήσουμε το σκηνικό όπως μας λέει. Μας λέει ένα, να ακολουθήσουμε τα βήματα 1, 2, 3, 4 και 5. Γιατί αν έχει και κάτι άλλο μετά, έχει αρκετά, θα τα φτιάξουμε. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το χαρτόνι. Εδώ βλέπετε και τις υπόλοιπες οδηγίες. Θα το φτιάξουμε λοιπόν ακριβώς όπως μας λέει, μας λένε οι οδηγίες. Εδώ λοιπόν φτιάξαμε την κατηφόρα που κατεβαίνει ο Μπάιρον, και εδώ γυρίσαμε και διπλώσαμε τον τοίχο ο οποίος κλείνει το χωρίζει τα δύο βασίλεια. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Θα πάρουμε το κομμάτι αυτό εδώ από το κάστρο του Νόβελμορ και θα το διπλώσουμε. Φτιάξαμε λοιπόν και το κομμάτι αυτό, το γυρίσαμε και φτιάξαμε το πάτωμα και αυτό θα έρθει και θα κουμπώσει εδώ. Έτοιμο λοιπόν το σκηνικό μας. Εδώ ανοίγουν και οι πόρτες και φαίνεται μέσα το κάστρο. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε τα σακουλάκια. Εδώ φυσικά στην ουσία στις οδηγίες συναρμολόγησης μας αποκαλύπτει σιγά σιγά σε κάθε τετραγωνάκι τι έχουμε μέσα, αλλά αυτό δεν μας πειράζει γιατί έτσι καλώς πρέπει να τα ανοίξουμε όλα. Εδώ έχουμε λοιπόν το σκηνικό, το αφήνω λίγο πιο εκεί στην άκρη και θα πάμε να ξεκινήσουμε με το κουτάκι νούμερο 1. Και έχουμε μέσα φυσικά τον Άργουν. Κοιτάξτε τι ωραία φιγούρα. Η πανοπλία του είναι σαν να φοράει χειμερινό pullover. Χριστουγεννιάτικο. Θα βάλουμε φυσικά τα γάντια του. Το κράνος. Και το μικρό σπαθάκι του. Έχει αυτό εδώ που μάλλον έχει φύγει από το 5. Το αφήσουμε στην άκρη. Πάμε να ανοίξουμε το νούμερο 2 που έχει και τσιπ. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ του Άρουιν.
και φυσικά μέσα έχει την ασπίδα και το σπαθί του Άργων. Ασπίδα και σπαθί. Έτοιμος ο Άργων. Και πάμε στο νούμερο 3 που έχει μέσα το κομμάτι αυτό του παγωμένου βράχου με την σημαία που έχει το σχήμα του, το έμβλημα του Νόβελμορ και τον Άγιο Βασίλη. 3 νούμερο λοιπόν, είναι εδώ. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Ανοίγουμε το σακουλάκι και το φτιάχνουμε. Έτοιμο λοιπόν να δούμε λίγο καλύτερα τη σημαία. Έχει πάνω από τη μία μεριά το έμβλημα του Νόβελμορ και κάτω είναι ένας λύκος ο οποίος φοράει σκούφο Άι Βασίλη. Ενώ στο πίσω μέρος έχουμε την κανονική σημαία με το έμβλημα του Νόβελμορ και το λύκο. Ενώ εδώ ο λύκος είναι κανονικός και από εδώ φοράει σκούφο Άι Βασίλη. Έτοιμο και αυτό. Και πάμε να συνεχίσουμε στο νούμερο 4 που έχουμε μέσα ένα βαρελάκι. Και κάτι άλλο. Μάλλον είναι χιονόβαλες. Ναι, είναι χιονόβαλες. Πάμε να τα ανοίξουμε και αυτό. Νούμερο 5, το οποίο είναι εδώ. Έχουν φύγει μάλλον τα χαρτάκια, γιατί το ένα το βρήκαμε, ήταν σε άλλο κάπου, έχει τσουλήσει. Το νούμερο 5 έχει αυτό εδώ, τη θήκη για τα σχέδια. Εδώ ας δούμε το ένα το σχέδιο. Από τη μία μεριά έχει το σήμα δώρου, το σχέδιο του δώρου. Και εδώ είναι ο καταπέλτης, μάλλον είναι ο πολιορκητικός κρυός νομίζω, και το καινούριο μηχάνημα του Μπέρναμ που υπάρχει στην καινούργια σειρά, που δεν το έχουμε δει νομίζω ακόμα αυτό. Το αφήνω εδώ στην άκρη και πάμε να συνεχίσουμε με το νούμερο 6, όπου θα βρούμε τον Λόρδο Μπάιρον ντυμένο Άι Βασίλη. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Εδώ λοιπόν είναι ο Μπάιρον με την πολύ ωραία στολή, τη χριστουγεννιάτικη. Θα του βάλουμε φυσικά το σκούφο του Άι Βασίλη και τα γάντια του Άι Βασίλη. Και γίνεται ακόμα πιο ωραίος. Έχει πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες, τυπώματα πάνω στα ρούχα του. Είναι πάρα πολύ όμορφος. Έτοιμος και ο Μπάιρον. Και συνεχίζουμε στο νούμερο 7, όπου θα βρούμε μέσα τα αξεσουάρ του Μπάιρον, που είναι ένα σάκος και ένα κλαδί. Ένα μπαστούνι. Ένα κλαδί είναι βασικά, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Και το δίνουμε να τα κρατήσει. Και συνεχίζουμε στο νούμερο 8. Θα πάμε να φτιάξουμε το έλκυθρο του Μπάιρον. 8888 είναι εδώ. Έχει μέσα αυτό το αξεσουάρ για να δέσουμε το σκηνάκι. Εδώ λοιπόν έχει το σκηνάκι από το έλκυθρο. Κολλημένο με ένα αυτοκόλλητο. Δένουμε από τη μία μεριά εδώ, περνάμε μέσα και κάνουμε ένα κόμπο και από την άλλη μεριά το δένουμε στη μία τρυπούλα από αυτές που έχει στο μπροστά μέρος.
Έτοιμο λοιπόν και το έλκυθρο. Μπορούμε να το βάλουμε και εδώ αυτό κατευθείαν. Και πάμε να ανοίξουμε το νούμερο 9, στο οποίο έχουμε τα υπόλοιπα αξεσουάρ του έλκυθρου, που είναι οι μικρές ασπιδούλες. Έτοιμο λοιπόν. Δεν έχουμε τα αυτοκόλλητα, βέβαια. Κάπου είναι και τα αυτοκόλλητα, θα τα βρούμε στη συνέχεια. Α, εδώ μέσα είναι. Οπότε, βάζουμε με τα δύο πιαστράκια στο πίσω μέρος του έλκυθρου τις φλόγες και, στα πλαϊνά βάζουμε στο μπροστά μέρος τις ασπίδες με τα αυτοκόλλητα. Πάμε να βάλουμε τα αυτοκόλλητα στις ασπίδες και μετά να φτιάξουμε όλα τα υπόλοιπα. Έτοιμο λοιπόν και το έλκυθρο, το βλέπετε εδώ, με τις ασπίδες στο πλάι και τις φλόγες στο πίσω μέρος. Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Εδώ θα ανοίξουμε το νούμερο 10, που έχει μέσα το άλλο σχέδιο που δεν βρήκαμε προηγουμένως, που είναι τα σχέδια του Novelmore, τα δώρα του Novelmore μάλλον. Είναι ο πολιορκητικός, το ρομπότ μάχης και το ανεμόπλιο του Ντάριο. Και φυσικά έχουμε ένα κουτάκι με το δώρο, με τη συσκευασία του δώρου, και το άλλο, σακουλάκι με τα αναφερθά νομίσματα. Έτοιμο. Νούμερο 11. Έχουμε την βαλίστρα του Arwen. Το νούμερο 11. Πάμε να φτιάξουμε την βαλίστρα. Η βαλίστρα, πάμε να δούμε πως δουλεύει κιόλας. Πολύ ωραία. Πετάει αυτές τις σοβίδες παγωμένου νερού. Και πάμε να συνεχίσουμε. Νούμερο 12. Και έχει μέσα αυτή την ασπίδα του Μπέρνα, που έχει ένα σύμβολο δώρου. Δεν ξέρω ακριβώς που μπαίνει αυτό, αλλά θα το καταλάβουμε στη συνέχεια, φαντάζομαι. Να βάλουμε το αυτοκόλλητο, αυτό εδώ είναι το αυτοκόλλητο. Για ξεμείνει αυτό εδώ μέσα. Αυτή εδώ είναι η ασπίδα, η οποία πηγαίνει κάπου εδώ. Και πάμε να συνεχίσουμε στο νούμερο 13, που έχει μέσα το δώρο του Μπρόντι. Που εδώ έχουμε ένα σακουλάκι και το δώρο που είναι κόκκινο με χρυσή κορδέλα.
Νούμερο 14. Εδώ. Έχουμε μέσα τους κρυστάλλους που μπαίνουν μέσα στο δώρο του Μπρόντι. Και αυτό το βάζω με τη φλόγα. Φτιάχνουμε το βάζο και βάζουμε και μέσα στο δώρο του Μπρόντι τους κρυστάλλους. Νούμερο 15 είναι οι κίτρινες σοβίδες για τη βαλίστρα του Arwin. Εδώ είναι και αυτές. Στο 16 θα φτιάξουμε την ασπίδα του Arwin. 16 είναι εδώ. Και αυτή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο της άλλης ασπίδας. Εδώ είναι η ασπίδα με το σχέδιο δώρου. Και θα τη βάλουμε κάπου εδώ. Και πάμε να ανοίξουμε το 17 που έχει μέσα τον Μπρόντι. Και ο Μπρόντι φοράει πάρα πολύ ωραία ρούχα. Πολύ ωραία πανοπλία που και αυτή είναι σαν χριστουγεννιάτικο pullover. Θα βάλουμε την κορδέλα στα μαλλιά του, τα γάντια του και φυσικά έχει και τη θήκη που παίρνει το μικρό σπαθάκι του. Και πάμε να συνεχίσουμε το 18, το οποίο είναι εδώ κάτω. Έχουμε μέσα τα αξεσουάρ, δηλαδή το σπαθί και την ασπίδα του Μπρόντι. Ασπίδα και σπαθί. Έτοιμος και ο Μπρόντι. Δεκαεννιά, έχουμε τα πρώτα κομμάτια από τον χιονάνθρωπο. Πάμε να φτιάξουμε τον χιονάνθρωπο, να βάλουμε τα χέρια του και την μύτη του που είναι καρότο. Κοιτάξτε όμως τι ωραία τυπώματα και τι ωραία πανοπλία που έχει και ο χιονάνθρωπος. 20. Που έχει μέσα το αυτοκόλλητο για την ασπιδούλα, το κράνος, το σπαθί και την φυσικά τη μικρή ασπίδα του χιονάνθρωπου. Να βάλουμε και το αυτοκόλλητο της ασπίδας. Κρατάει ασπίδα ο χιονάνθρωπος, φοράει κράνος και σπαθί. Η 21 έχει άλλες χιονόμπαλες, 2. Το 22 που έχει το σύμφωνο ειρήνης και φυσικά το φτερό για την υπογραφή του. Εδώ λοιπόν το φτερό για την υπογραφή και το σύμφωνο ειρήνης. Το βλέπετε εδώ, πολύ ωραίο. 23. Έχουμε τις δύο μπάλες λάβας που πετάει ο καταπέλτης του Μπρόντι
Και φυσικά στο 24 έχουμε τον καταπέλτη, ο οποίος είναι ο μόνος που λείπει. Αρκετά μεγάλο. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο το Advent Calendar, το ανοίξαμε ολόκληρο, πάμε να το αφήσουμε στην άκρη. Και εδώ έχουμε τον καταπέλτη. Ανοίξουμε και το σακουλάκι με τις ρόδες. Θα βάλουμε τις ρόδες στα στηρίγματα. Και εδώ μέσα έτσι κουμπώνουν οι ρόδες. Και εδώ πηγαίνει και το κομμάτι αυτό του καταπέλτη. Που πετάει τις οβίδες λάβας. Με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, και εδώ μας λέει πως δουλεύει. Με το καταπέλτη μπορούμε να πετύχουμε τη μία σπίδα ή την άλλη και να τη ρίξουμε. Τελειώσαμε λοιπόν και τη συναρμολόγηση από το Advent Calendar του Novelmore για το 2023. Να δούμε λίγο γρήγορα και τους κωδικούς, γιατί ήταν μέσα στη συναρμολόγηση, δεν είναι ξεχωριστά. Εδώ έχουμε τον έναν. Έτοιμη λοιπόν η μάχη στο παγωμένο βασίλειο. Ελάτε να τη δούμε από κοντά. Ελάτε λοιπόν τώρα να δούμε όλη τη μάχη στο παγωμένο βασίλειο. Αρχικά έχουμε τους δύο πρίγκιπες, τον Άργουιν και τον Μπρόντι, οι οποίοι φοράνε τις χειμερινές τους πανοπλίες, που περισσότερο μοιάζουν με χριστουγεννιάτικα πουλόβερ. Και εδώ μπροστά βλέπουμε τα σχέδια για τα όπλα των δύο στρατοπέδων, για τη μεριά του Novelmore το ρομπότ μάχης και το ανεμόπτυρο του Ντάριο Νταβάντσι, και για τη μεριά του Μπέρναμ το πολιορκητικό κρυό. Και τώρα πάμε να δούμε από τη μεριά του Novelmore το χιονάνθρωπο με την πανοπλία του, το δώρο του Άργουιν το οποίο είναι γεμάτο χρυσονομίσματα και την σημαία η οποία έχει ένα λύκο που φοράει σκουφί Άι Βασίλη. Ενώ στο πάνω μέρος του κάστρου βλέπουμε την βαλίστρα η οποία πετάει κανονικές οβίδες και οβίδες παγωμένου νερού. Ενώ από τη μεριά του Μπέρναμ βλέπουμε τον Μπρόντι, ο οποίος έχει μαζί του έναν μεγάλο καταπέλτη, ο οποίος πετάει κομμάτια λάβας. Το δώρο του Μπρόντι για τα Χριστούγεννα είναι ένα κουτί γεμάτο κόκκινους κρυστάλλους. Ενώ πιο πίσω βλέπουμε τον Lord Byron, ο οποίος είναι πάνω σε ένα έλκυθρο με ασπίδες με το οικόσημο του Μπέρναμ και κρατάει στα χέρια του το σύμφωνο ειρήνης μεταξύ των δύο βασιλείων. Και στο πίσω μέρος βλέπουμε και τα δύο βασίλεια τυλιγμένα στο χιόνι. Άλλο ένα Playmobil unboxing φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Εσείς ωστόσο μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας, αφήστε μας από κάτω και τα σχόλιά σας και μέχρι την επόμενη Playmobil 5 να περνάτε όλοι υπέροχα!